Θα εδώ τον Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή τη Καθημερινή. Φαίνεται Αλέξη, ότι η εκλογή Biden δημιουργεί νέα δεδομένα στη, στην παγκόσμια σκηνή. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτήν την σκληρή επίθεση, την οποία αποφάσισε πλήρη γνώση προφανώ να εξαπολύσει κατά τη Μόσχα, αλλά και του τόνου, τον τόνο στον οποίο απάντησε ο Πούτιν. Μπαίνουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Ένα νέο ψυχρό πόλεμο, ο οποίο. Ε... Είναι και μεταξύ Αμερική και Ρωσία, αλλά κυρίω μεταξύ Αμερική και Κίνα, γιατί εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι, αν θε. Αυτό που έγινε με τον Πούτιν είναι πραγματικά πρωτοφανέ. Δηλαδή ότι ο Biden χρησιμοποίησε τη λέξη δολοφόνο, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στη διπλωματική γλώσσα, ούτε ανάμεσα βεβαίω σε, σε ηγέτε. Ο Πούτιν με πολύ άμεσο τρόπο του είπε ότι έλα, θε να τα πούμε απευθεία, σε ζωντανή μετάδοση, πράγμα το οποίο ήξερε προφανώ mm. ότι δεν γίνεται. Νομίζω ότι αυτή η σχέση ε, ή θα πάει. Πραγματικά για ένα restart, δηλαδή μπορεί μέσα από όλο αυτό, το, θες, τη, τη, τη βία, τη παράθεση, στο τέλος να υπάρξει μια διαπραγμάτευση και να βγει κάτι καινούριο ή θα πάει σε ένα πολύ ε, ανώμαλο ε, ψυχρό πόλεμο που θα μας θυμίζει τα παλιά. Ναι, το οποίο αυτό σκηνικό, το οποίο αυτό κλίμα κατά την διακυβέρνηση Τραμπ το είχαμε ξεχάσει, σε ό,τι αφορά στη Ρωσία πάντα. Κοίταξε, ο Τραμπ βεβαίως ήταν πάρα πολύ φιλικός, πολύ ευγενικό με τον Πούτιν και με, και με τους ε, Ρώσους, έχουν γραφτεί πάρα πολλά γι' αυτό. Αντιθέτως ήταν πάρα πολύ σκληρός, στα λόγια τουλάχιστον, με τους Κινέζους. Ε, αυτό τώρα έχει αλλάξει, δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι... Ο Biden είναι σκληρό πλέον και στα λόγια και στι πράξει απέναντι στου Ρώσου και όλη του κυβέρνηση είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια πολύ έντονη αντιρωσική στάση. Θεωρούν δηλαδή ότι πραγματικά η Ρωσία έχει κάνει ζημιά στα δικά του συμφέροντα και θέλουν να απαντήσουν mm -hmm. σε αυτό και θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Και από την άλλη, έχουμε τη σχέση με την Κίνα που, βέβαια, αυτό ο διάλογο που είδαμε, όποιο τον έχει δει μάλιστα ολόκληρο μεταξύ Blinken και του ομολόγου του Κινέζου, είναι κάτι εντυπωσιακό. Δεν είναι από αυτά που βλέπει ποτέ μπροστά σε Είναι φωτιά. Ναι. Και αυτό που του λέει ουσιαστικά ο Κινέζο είναι: Κοίτα να δει, εσύ πια μιλά για την Αμερική, δεν, είσαι, δεν μιλά εκ μέρου τη ηγέτητα του, του κόσμου. Και ε... Με έναν τρόπο εμέσω αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό πλέον των ΗΠΑ ω υπερδύναμη. Ναι, και του λέει και μετά το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι δεν είσαι σε μια θέση ισχύω να να μου μιλά με αυτόν τον mm. τρόπο και πρέπει να ακολουθήσει ένα πρωτόκολλο. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκίνημα, θα έλεγε κανεί, περίεργο, ασταθέ για την αμερικανική διπλωματία. Θα δούμε που θα καταλήξει, γιατί βέβαια ένα από τα μεγάλα ζητήματα εδώ είναι ότι ποτέ οι Αμερικανοί δεν θέλουν του Ρώσους και του Κινέζους να τα βρουν. Γι' αυτό και ο Κίσιγκερ με τον Νίξον, παλιά την εποχή του ψυχρού πολέμου, είχαν πάει στο Πεκίνο, ακριβώ για να αποφύγουν κάτι τέτοιο. Και τώρα νομίζω ότι μία από του βασικού στόχου και του πολύ δύσκολου στόχου στην Αμερική είναι να μην, ξανα... να μην γίνει μια τέτοια συμμαχία. Ναι. Όλο αυτό βεβαίω με έναν έμεσο τρόπο αντανακλά και σε εμά, καθώ δυναμητίζει και τη σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία. Είδαμε τον Ερντογάν πώ έσπευσε να στηρίξει τον Πούτιν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν νιώθει πιο κοντά στον Πούτιν. Τον έχει εκνευρίσει πάρα πολύ αυτή η κριτική που του κάνουν οι Αμερικανοί και για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα θέματα τη ε, αγοράς αγορά των S400 και ούτω καθεξής Ε, ο Ερντογάν, αν θέλει, ε, νιώθει και πολιτισμικά ότι είναι πιο κοντά ε, στο μοντέλο το, του, του, του Πούτιν, στο πώ κυβερνά τη, 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 χώρα του. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το βέβαιο πάντω είναι ότι μα επηρεάζει γιατί μπαίνουμε σε ένα ψυχρό πόλεμο. Σε ένα ψυχρό πόλεμο που και οι Αμερικανοί θα είναι πάρα πολύ σκληροί. Το είχαμε δει ήδη, ήδη επί Τραμπ, όπου θα σου λένε 4G, 5G για παράδειγμα. Είσαι με εμά ή με του Κινέζου. Ε, και ούτω καθεξή. Τα διλήμματα θα είναι πάρα πολύ σκληρά. Θα πρέπει να ζυγίσουμε εμεί τα δικά μα συμφέροντα και να χαράξουμε την πολιτική μα. Να δούμε με τι θα μοιάζει αυτό ο νέο κόσμο σε μερικούς μήνε από τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.